Ζει ο Χριστός μας, αγαπητά μου αδέλφια, και ζει η ψυχή μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ήρθαμε εδώ σήμερα. Και όταν ερχόμαστε σε αυτό το χώρο, αναπαυόμαστε, αδελφοί. Γιατί είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Αλληλούια. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού σε δύο σημεία. Θα πάμε πρώτα προς Εβραίους Επιστολή, σελίδα 1062. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κεφάλαιο Σίγμα. Σίγμα, Επιστολή προς Εβραίους, το 9 εδάφιο. Περιμόν δε, αν και λαλόμεν, ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού. Υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμεν δε να δειχνεί έκαστος ημών την εαυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Για να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντο τας επαγγελίας. Και να πάμε, αδελφοί, στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 873, είναι το κεφάλαιο ε, 14 εδάφιο, σελίδα 873. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και σ' άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγεν δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψεν εις τη γη και έκρυψε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρό πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ερθούν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλατα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλατα εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλωσε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβώντα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μου παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα στάθης πιστός, σε πολλά θέλω σε καταστήσει, εισελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών του εν τάλαντο, είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διασκόρπισας. Και φοβηθείς, υπήγα και έκρυψα τον τάλαντό σου εν τη γη. Ιδού έχει το σόν, απεκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ, δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζων όπου δεν έσπειρα και συνάγων όδεν δεν διασκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό σου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το εμών μετά τόκου. Λάβε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότε εις το έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντας και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και το αχρίον δούλο ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν, αδελφοί. Και το μήνυμα με τη χάρη του Κυρίου μας είναι, είμαι σήμερα ένας πιστός, αγαθός δούλος ή είμαι ένας πονηρός, οκνηρός δούλος.
Διαβάσαμε από την επιστολή προς Εβραίους που έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι είμεθα πεπισμένοι, αδελφοί, ότι έχουμε, λέει, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Ξέρετε, από τη μεριά λοιπόν του Θεού, από τον Κύριό μας, ο Κύριος έχει κάνει, και όχι μόνο έχει κάνει, αλλά συνεχίζει και κάνει το καλύτερο για μας. Ο Κύριος φροντίζει καθημερινώς. Το περιβάλλον το οποίο ζούμε, δεν λέω για τον κόσμο, για μέσα στην Εκκλησία. Με χαρίσματα από το Πνεύμα το Άγιο. Με διακονίες για την τελειοποίησή μας και για την αύξησή μας. Με το λόγο τον οποίον απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Με το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας, που λέει ο Λόγος του Θεού δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Χαρίσματα, διακονίες για την οικοδομή μας, το Λόγο του Θεού που τρέφεται η ψυχή μας, αυξανόμαστε και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο στόματος Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο που έχουμε μια μεγάλη δύναμη μέσα μας, και αυτή η δύναμη δεν είναι δική μας δύναμη, δεν είναι ανθρώπινη δύναμη, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ό,τι και να περνάμε μέσα στη ζωή μας, όποιες και να είναι συνθήκες γύρω μας, ό,τι και να βλέπουμε, όποια και να είναι τα προβλήματα μέσα στη ζωή μας, μπορώ να γονατίσω και να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Με έβαλε ο Κύριος σε μια μεγάλη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία του Χριστού, με αδελφούς, μια εκκλησία που στέκεται στη δαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και δεν είμαι μόνος μου, αλλά έχω αδέλφια. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και εσείς οι δυνατοί να βαστάξετε τα στενήματα των αδυνάτων. Άραγε, βλέπουμε, αγαπητά μου αδέλφια, από τη μεριά του Κυρίου μας, ότι έχει κάνει και συνεχίζει και κάνει το καλύτερο για μας, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας και να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας, αλλά γιατί τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Γεμίζω από το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζω από το Λόγο του Θεού. Τα καλύτερα. Και λέει πιο κάτω, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σου. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Γιατί πολλές φορές σαν άνθρωποι που είμαστε πιστοί, μπορεί να έχουμε ένα παράπονο. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι έχουμε αδικηθεί μέσα από αυτή τη ζωή. Να αισθανόμαστε ότι μας αδίκησε ο Θεός. Να αισθανόμαστε ότι μας αδίκησε η Εκκλησία, ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι αδελφοί. Και να έχεις ένα παράπονο μέσα στην καρδιά σου και να βασανίζεσαι.
είπαμε ότι ο Κύριος κάνει το καλύτερο μέσα στη ζωή μας. Και πολλές φορές είμαστε δυστυχισμένοι. Στενοχωρημένοι και δυστυχισμένοι. Σαν να μην βλέπουμε αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Αυτό που έχουμε, που πολλές φορές δυστυχώς δεν το απολαμβάνω. Ο διπλανός μου μπορεί να το απολαμβάνει. Τα αδέλφια μου μπορεί να το απολαμβάνουνε. Εγώ όχι. Μα μαδική. Μα αισθάνομαι αδικημένος. Καλούμεθα να εμπιστευόμεθα τον Κύριο μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Το έργο του Θεού δεν είναι ανθρώπινο. Πρέπει η καρδιά μου να ξεκολλήσει από τα ανθρώπινα, από τις ανθρώπινες σκέψεις, από τις ανθρώπινες προσπάθειες. Το να μην διεκδικώ, γιατί αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά να εμπιστεύομαι τον Κύριο μέσα στη ζωή μου. Το έργο που έχει ετοιμάσει για μένα, για σένα, ο Κύριος μας. Και διαβάσαμε για την παραβολή των ταλάντων. Και εδώ βλέπουμε, αδελφοί, τον πιστό και αγαθό δούλο και βλέπουμε τον πονηρό και οκνηρό δούλο. Ήρθε, λέει, εδώ ο Κύριος και μοίρασε, έδωσε στους δούλους του τάλαντα. Σε έναν έδωσε 5 τάλαντα, στον άλλον έδωσε 2 τάλαντα και στον άλλον έδωσε 1 τάλαντα. Προσέχτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κατά την ικανότητα εκάστο. Μα αδελφέ, γιατί ο άλλος να έχει 5 και εγώ να έχω 1. Γιατί ο άλλος να έχει 2 και εγώ να έχω 1. Ο Λόγος του Θεού λέει, αδελφοί, για τον φρόνιμο δούλο, αλλά και για το μωρό. Και η διαφορά ποια ήτανε? Ότι ο φρόνιμος ακούει το λόγο και κάνει. Μα αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στην πνευματική μου ζωή. Ναι, ακούω, όλοι ακούμε σήμερα, αλλά ποιο είναι το σημαντικότερο? Να κάνω. Ακούω λοιπόν και θέλω να ακούω, ναι, ο Κύριος μου έδωσε τάλαντα, να ακούω τη φωνή του Θεού, το πόσο με ευλογεί ο Κύριος, παιδί μου θα σε ευλογήσω, θα σου δώσω, μας αρέσει να ακούμε τη φωνή του Θεού, αλλά δεν προσέχουμε, γιατί είναι Λόγος Θεού, κατά την ικανότητα εκάστου. Άρα γιατί στενοχωριέσαι? Γιατί να υπάρχει στενοχώρια μέσα στην καρδιά σου? Και πολλές φορές αυτή η στενοχώρια μπορεί να γίνει πίκρα. Γιατί να βασανίζεσαι? Γιατί να αισθάνεσαι ότι είσαι αδικημένος? Ο Θεός δεν αδικεί. Μας λέει ο Λόγος του, δεν είναι άδικος ο Θεός. Ο Θεός αυτό που βλέπει είναι το συμφέρον της ψυχής σου. Ο σκοπός μας δεν είναι να μπούμε μία μέρα πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό δεν επιθυμεί η καρδιά μας. Αυτό δεν θέλουμε να απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Άρα πρέπει να αποδεχθώ. Πρέπει να δεχθώ
ό,τι επιτρέπει ο Κύριος μέσα στη ζωή μου. Μου εμπιστεύτηκε ένα τάλαντο, μου εμπιστεύτηκε δύο τάλαντα, σου εμπιστεύτηκε πέντε τάλαντα. Τώρα τι κάνω? Τώρα καλείσαι να εργαστείς και να εργάζεσαι με επιμέλεια μέσα στη ζωή σου. Να είσαι επιμελής. Δεν εργάζεσαι για τους ανθρώπους. Δεν εργάζεσαι για να φανείς. Δεν εργάζεσαι να σου πούνε ένα μπράβο οι αδελφοί. Εργάζεσαι για τον Κύριό σου. Εργάζεσαι για τον Χριστό. Αυτός που σε αγάπησε με αγάπη αιώνια. Αυτός που πέθανε για σένα, σταυρώθηκε για σένα. Γι' αυτό όταν εργαζόμαστε για τον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια, και εργαζόμαστε για τον Κύριο, πραγματικά εργαζόμαστε για τον Κύριο, ό,τι κάνουμε, ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος και κάνουμε, με αξιώνει ο Κύριος να σφουγγαρίζω την εκκλησία, το κάνω με χαρά και είμαι χαρούμενος και είμαι ευτυχισμένος. Μα δεν θέλεις να κηρύττεις? Όχι. Μα δεν θέλεις να ανέβεις στον άμμονα? Όχι. Μα δεν θέλεις να γίνεις πρεσβύτερος? Όχι. Εμένα μου έδωσε ο Κύριος να σφουγγαρίζω. Το κάνω για τον Κύριο. Αλληλούια. Και μέσα από αυτό το έργο ο Κύριος με ευλογεί και είμαι χαρούμενος. Δεν αισθάνομαι αδικημένος. Δεν αισθάνομαι ότι με αδίκησε ο Θεός, αλλά δεν αισθάνομαι ότι με αδίκησαν και οι αδελφοί. Ο άνθρωπος που διεκδικεί, ο άνθρωπος που δεν εργάζεται για τον Κύριο, ο άνθρωπος που έχει βλέψεις, άλλες βλέψεις, πώς θα αναδειχθεί μέσα στην εκκλησία, πώς θα φανεί, όταν σε αυτόν τον άνθρωπο δεν του δώσει σημασία, τότε βεβαίως αισθάνεται ότι αδικήθηκε. Και αυτό, αδελφοί, είναι σαρκικό φρόνημα. Δεν είναι το φρόνημα του Χριστού. Σου εμπιστεύθηκε κάτι ο Κύριος. Μα ένα τάλαντο, ένα τάλαντο. Ένα τάλαντο. Μπορεί σήμερα να είσαι χαρούμενος και χαρούμενη για αυτό το τάλαντο που σου έδωσε ο Χριστός. Μπορείς να πεις: Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτό το τάλαντο που μου έδωσες. Έχω χαρά μέσα στην καρδιά μου. Το ότι έδωσες πέντε στον διπλανό μου αδελφό, εσύ είσαι. Κύριε, εσύ ξέρεις. Έδωσες πέντε. Εμένα που μου έδωσες ένα όμως, τώρα καλώ τον εαυτό μου πραγματικά να εργαστώ για αυτό το ένα. Και να εργαστώ με πιστότητα, αδελφοί. Όχι να είμαι οκνηρός, δηλαδή τεμπέλης, αδιάφορος, αλλά να εργάζομαι με επιμέλεια μέσα στη ζωή μου. Και όπως διαβάσαμε εδώ στους Εβραίους, αδελφοί, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει: διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει, λέει, το έργο σας και τον κόπο της αγάπης τον οποίον εδείξατε εις το όνομα αυτού, δηλαδή στο Χριστό. Λέει: υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Όχι ότι κάποτε υπηρέτησες. Σημασία τώρα υπηρετείς, αδελφέ μου και αδελφή. Όχι κάποτε εργαζόσουνα για τον Κύριο, τώρα εξακολουθείς και εργάζεσαι για τον Χριστό. Και δεν λέει εδώ ο Λόγος του Θεού στους πρεσβυτέρους, διακόνους, στον ποιμένα, σε όλους μας, μικρούς μεγάλους, άντρες και γυναίκες. Κάποτε υπηρετούσες. Μα ξέρεις, αδερφέ μου, οι συνθήκες, τα προβλήματα, οι δυσκολίες, οι μέριμνες, η δουλειά, η οικογενειακή κατάσταση.
Ο λόγος του θέλει τι λέει εδώ. Έλαβες ένα τάλαντο, δύο τάλαντα, τα εργάζεσαι. Δεν λέει εδώ αν είσαι άρρωστος, αν περνάς δυσκολία στη ζωή σου, αν περνάς μια δοκιμασία στη ζωή σου, αν έχεις μέριμνες, θα τα παρατάς. Θα πάρεις μια άδεια. Θα σταματάς να εργάζεσαι για το Θεό. Θα σταματάς να επιμελήσεις αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Παραδείγματος χάρη, το Πνεύμα το Άγιο δίνει προφητεία. Έχεις προφητεία. Το χάρισμα της προφητείας. Μα ξέρεις, αδελφέ μου, κάποτε προφήτευα. Τώρα. Μα ξέρεις, ναι, προβλήματα, ναι. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου. Η δύναμη του Θεού είναι μέσα σου. Και καλούμεθα να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Τα προβλήματα υπήρχανε, υπάρχουνε και θα υπάρχουνε μέσα στη ζωή μας. Το ίδιο και οι δυσκολίες. Και αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Και η αμαρτία να αυξάνεται γύρω μας. Όμως εμείς, αγαπητά μου αδέλφια, είμαστε ο λαός του Θεού. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Και έχουμε έναν αγώνα. Αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και το αγωνιζόμαστε με πιστότητα, με ζήλο μέσα στην καρδιά μας. Γιατί προσμένουμε τον Κύριο. Εμείς και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο, καλούμεθα να λέμε «Ελθέ Κύριε σήμερα». Όχι βάζοντας το πρόβλημα πάνω απ' όλα ή τη δοκιμασία πάνω απ' όλα, αλλά περιμένουμε τον Κύριο. Περιμένουμε το σωτήρα μας. Περιμένουμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Αλλά είναι φοβερό. Κατά την ικανότητα εκάστο. Μην αισθάνεσαι μειονεκτικά, αδελφέ μου και αδελφή. Μην αισθάνεσαι ότι δεν σε εμπιστεύεται ο Θεός. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης του Θεού, αδελφοί. Είναι θέμα διαχείρισης. Πάνω απ' όλα, αυτό που θέλει ο Θεός είναι να μπει στη βασιλεία του Θεού. Είναι να σωθεί η ψυχή σου. Και ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Ήρθε ο Κύριος να λογαριαστεί με τους δούλους του. Έλα εδώ εσύ. Σε σένα σου έδωσα 5 τάλαντα. Τι θα μου προσφέρει σήμερα? Και αν ο Κύριος σου πει σήμερα, παιδί μου, τι έχεις να μου δώσεις? Τι έχεις να μου προσφέρεις? Εγώ πριν κάποια χρόνια σαν αγέννησα, σε βάπτισα με Πνεύμα Άγιο, σε ευλόγησα, σε θεράπευσα, σου έδωσα χαρίσματα. Και έχουν περάσει τώρα κάποια χρόνια. Έλα να λογαριαστούμε. Τι έχεις σήμερα να μου προσφέρεις? Τι έχεις σήμερα να μου δώσεις? Ο Κύριος έχει κάνει το καλύτερο. Σκύβω το κεφάλι. Κύριε, τι να σου δώσω? Εδώ πολλές φορές δεν μπορούμε να δώσουμε τον εαυτό μας. Εδώ πολλές φορές δεν μπορούμε να δώσουμε όλη μας την καρδιά στο Χριστό. Εδώ πολλές φορές δεν ερχόμαστε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Εδώ πολλές φορές δεν λειτουργούν τα χαρίσματα μέσα στη ζωή μας που μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε για τον Κύριο. Τι έχεις να μου προσφέρεις? Τι έχεις σήμερα να δώσεις στον Κύριο? Αυτό που σου εμπιστεύθηκε μέσα στη ζωή σου. Έχεις καρπό? Αυξήθηκε?
καρποφόρησε. Αυτός με τα 5 τάλαντα ήρθε και είπε, εγώ 5 τάλαντα μου έδωσες Κύριε και σου έκανα άλλα 5 τάλαντα. 10. Σου δίνω 10 Κύριε. Τι έκανε αυτός? Ήταν επιμελής, αδερφοί. Επιμελήθηκε σε αυτό που το εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη μέσα στη ζωή μας? Για το χριστιανό, το να είμαστε επιμελείς. Χρειάζεται επιμέλεια. Επιμελείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Επιμελείς το να εργάζεσαι για το Θεό. Επιμελείς για το χάρισμα που σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Επιμελείς για τη σωτηρία σου. Με φόβο και τρόμο εργάζεσαι την αυτόν σωτηρία. Με επιμέλεια. Διαβάζουμε την παραβολή για τις 10 παρθένες. 5 λέει φρόνιμες και 5 μωρές. Φρόνιμοι και μωροί. Και οι 10 αναγεννημένοι. Και οι 10 με μία λαμπάδα στο χέρι τους. Και οι 10 αναγεννημένοι μέσα στην εκκλησία. Και βλέπουμε εδώ ο λόγος του Θεού να ξεχωρίζει τη μωρή παρθένα από τη φρόνιμη παρθένα. Γιατί, ποια είναι η διαφορά? Πώς μπορεί να είμαι σήμερα μία φρόνιμη παρθένα και πώς μπορεί να καταντήσω σε μία μωρή παρθένα? Επιμέλεια και αμέλεια. Οι φρόνιμοι είχαν επιμέλεια μέσα στη ζωή τους. Κάθε μέρα επιμελούσανε η λαμπάδα τους να ήταν γεμάτη με λάδι. Μα κάθε μέρα ζούμε και απολαμβάνουμε τον Χριστό κάθε μέρα, αδελφοί. Μα είναι κάθε μέρα ο αγώνας μας. Κάθε μέρα είναι ο αγώνας μας. Όχι όποτε μπορούμε. Όχι, αδελφοί, όποτε μπορούμε. Πρώτα είναι ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Πρώτα είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί, καθώς μεγάλωσα μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια και έβλεπα και πρότυπα των παλιών αδελφών, και ξέρετε, αδελφοί, πρώτα ήταν εκκλησία. Πρώτα εκκλησία. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και μας λέγανε, μα φροντιστήριο, να δούμε, θα αλλάξουμε φροντιστήριο. Πρώτα εκκλησία. Εκκλησία, το έργο του Θεού. Τώρα βλέπουμε το αντίθετο. Πρώτα να δούμε το πρόγραμμα των φροντιστηρίων, πρώτα να δούμε τη δουλειά μας, πρώτα να κοιτάξουμε τα άλλα γύρω μας, την ξεκούρασή μας, τον εαυτό μας. Δηλαδή γινόμαστε από χριστοκεντρικοί που ήμασταν κάποτε, χαρακτήρες δηλαδή όλα να στρέφονται γύρω από τον Χριστό, και έχουμε γίνει εγωκεντρικοί, όλα να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας. Και ό,τι χρόνο έχουμε, ο Κύριος. Ό,τι χρόνο έχω στη διάθεσή μου, στην εκκλησία. Λίγο. Αλλά, αδελφοί, δεν αυξάνονται όμως έτσι τα τάλαντα. Τα 5 δεν γίνονται έτσι 10. Με ξεκούραση, με χαλάρωση, με απομάκρυνση, με νοθρότητα, με τεμπελιά. Δεν γίνεται. Αν θέλεις να έχεις αποτέλεσμα και καρπό και ευλογία μέσα στη ζωή σου, και όταν έρθει η ώρα πραγματικά να σταθείς μπροστά στον Κύριο και για να του δώσεις, πρέπει να είσαι πλήρης. Γεμάτος. Και αυτό γίνεται με αγώνα, αγαπητά μου αδέλφια. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι μία μέρα της εβδομάδας, αλλά είναι καθημερινός ο αγώνας. Είναι ευλογημένος? Είναι ευλογημένος, αδελφοί. Μα είμαι άρρωστος. Είναι ευλογημένος, αλληλούια. Είναι ευλογημένος αυτός ο αγώνας. Ότι ήρθε σήμερα η εκκλησία είναι ευλογία. Το ότι δοξάζει σήμερα τον Κύριο είναι ευλογία. Το ότι μπορείς να υψώσεις τα χέρια σου στον Κύριο είναι ευλογία.
Το να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο είναι ευλογία. Το να ακούς το Λόγο του Θεού σήμερα είναι ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία, αδελφοί. Μέσα στην ευλογία είμαστε. Μέσα στην παρουσία του Θεού είμαστε και απολαμβάνουμε. Τι άλλο λοιπόν θέλουμε μέσα στη ζωή μας? Αλλά πρέπει να προσέξω λοιπόν. Γιατί είπαμε, ο Κύριος είναι εδώ και θέλει να μας ευλογήσει. Ο Κύριος είναι εδώ και θέλει να σε αγγίξει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ όμως πολλές φορές μπορώ να κρατήσω απόσταση. Εγώ μέσα μου μπορώ να έχω παράπονα. Εγώ μέσα μου μπορώ να είναι κλειστή η καρδιά μου. Μπορώ να έχω πίκρες. Μπορώ να είμαι στενοχωρημένος, απόμακρος, ακόμα και αποστατημένος. Εγώ ο ίδιος, δεν φταίει ο Κύριος. Όμως ο Κύριος κάνει τον αγώνα του. Για σένα και για μένα και για όλους μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άλλος λοιπόν έχει δύο τάλαντα. Και ήρθε η ώρα για να λογαριαστεί. Δύο, άλλα δύο έκανε. Έδωσε τέσσερα. Και αυτός τα αύξησε. Τα διπλασίασε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ούτε αισθάνθηκε μειονεκτικά, ούτε έχει κανένα παράπονο μέσα στην καρδιά του, γιατί μου έδωσες δύο και στον άλλον έδωσες πέντε, αλλά ο Κύριος μου έδωσε. Ο Κύριος μου έδωσε. Αυτό μου εμπιστεύθηκε, θα το εργαστώ με πολύ χαρά. Και ξέρετε αδελφοί, πρέπει να μάθουμε μέσα στη ζωή μας να εκτιμήσουμε αυτό που μας δίνει ο Κύριος και αυτό που έχουμε και απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Λέω πολλές φορές αδελφούς, στα αδέλφια και σε διάφορες εκκλησίες και στην επαρχία που μπορεί να είναι λίγοι αδελφοί ή ακόμα και στο εξωτερικό. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμήσουμε. Να εκτιμήσουμε με τον ποιμένα που μας χάρισε ο Κύριος. Να εκτιμήσουμε τους πρεσβυτέρους που μας χάρισε ο Κύριος και μας υπηρετούν. Να εκτιμήσουμε και να λέμε σε ευχαριστώ Κύριε για τους διακόνους της εκκλησίας. Να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αδέλφια μας που είναι δίπλα μας. Αδελφοί, για την αδελφή σου που είναι δίπλα σου. Αδελφέ, για τον αδελφό σου που είναι δίπλα σου. Που κάθε μέρα όταν έρχεσαι είναι εκεί δίπλα σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που σε ξέρει, που το ξέρει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για την εκκλησία αυτή, να πούμε σε ευχαριστώ Κύριε. Σε ευχαριστώ Κύριε για τα χαρίσματα που απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστώ Κύριε για τις διακονίες που υπάρχουν και τρεφόμαστε και οικοδομείται η ψυχή μας. Όχι να γκρινιάζουμε. Α, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, παράπονα, στενοχώρια. Και το τέλος, αδελφοί, ξέρετε, ο ίδιος ζημιώνεται. Ο ίδιος δεν απολαμβάνει. Ο ίδιος υστερείται από την ευλογία του Θεού, αδελφοί, και από τον καρπό. Πού είναι η αγάπη της Εκκλησίας? Πού είναι η ευλογία? Όλα λάθη τα κάνουνε. Όλο παράπονα και παράπονα και παράπονα, αδελφοί. Να αλλάξουμε. Να ξεκινήσουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο καθημερινά με αυτά που έχουμε για την ωραία και ευλογημένη οικογένεια που μας χάρισε ο Κύριος. Και εγώ είμαι στραβός. Και εγώ είμαι ελαττωματικός. Δεν είμαι τέλειος. Όλοι έχουμε τα ελαττώματά μας. Αλλά ευχαριστούμε Κύριε για όλα τα αδέλφια μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία λοιπόν. Εδώ δύο τάλαντα, άλλα δύο, τέσσερα. Τι ωραία. Πόσο θα ήθελα λοιπόν να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, να μου εμπιστεύεται κάτι ο Κύριος και όταν έρθει η ώρα να του πω Κύριε τέσσερα σου δίνω τώρα, τέσσερα. Πόσο χαρά λοιπόν θα ένιωθε αυτός ο άνθρωπος, πόσο χαρά θα ένιωθε. Και τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Λέει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αγαθός και πιστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μία πιστότητα στον Κύριο αδελφοί. Μία πιστότητα στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι λέει λοιπόν εδώ? «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Τι ωραία αδελφοί. Τι ωραία. Τι ευλογημένος λόγος είναι αυτός. Τι ωραία να το ακούσουμε από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να μας πει μια μέρα «Έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός». Μα είναι λίγα που μου έδωσε. Λίγα. Δόξα σε τον Κύριο. Λίγα. Αυτά τα λίγα που σου έχει δώσει ο Κύριος. Μην είναι πιστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην είναι πιστός μέχρι θανάτου, λέει ο Λόγος του Θεού. Μην είναι πιστός. Για να μπορεί να απολαύσεις. Πιστότητα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο πρόσωπο του Χριστού. Όχι μια πιστότητα που ταλαντεύεται. Όχι μια πιστότητα που σκανδαλίζεται. Όχι μια πιστότητα που έχει παράπονο,
Αυτή η πιστότητα, αδελφοί, αυτή η πίστη δεν είναι γνήσια. Δεν είναι ψεύτικη, δεν είναι γνήσια. Και δοκιμάζεται η πίστη μας πολλές φορές αν είναι ψεύτικη, αν είναι γνήσια, μέσα από διάφορες καταστάσεις. Αμέσως παραπονιέσαι, αισθάνεσαι αδικημένος. Αδελφέ μου, δεν είναι γνήσια η πίστη σου στο Χριστό. Καλούμεθα να είναι η πίστη μας γνήσια στο Χριστό, αδελφοί. Μιλάει για γνήσια πίστη. Ξέρεις πως οι άνθρωποι σήμερα, χριστιανοί, αλλά και άνθρωποι στον κόσμο λένε «Εγώ πιστεύω στον Κύριο, εγώ πιστεύω στον Θεό». Ποια? Πώς πιστεύεις στον Κύριο? Πρέπει να πιστεύεις στον Λόγο. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Ευχαριστούμε τον Κύριο, χρειάζεται υπομονή να κάνεις το θέλημα του Θεού. Όποιες και να είναι οι συνθήκες γύρω σου, βλέπουμε στο Λόγο του Θεού και πόσο θαυμάζω αυτή τη γυναίκα, τη Χαναναία. Και την πίστη που είχε αυτή η γυναίκα, αδελφή. Μα τέτοια πίστη. Αυτή είναι γνήσια πίστη. Στην αρχή δεν απάντησε ο Κύριος, εκεί δίπλα στο Χριστό. Στην αρχή της είπα, δεν ήρθα για σένα. Δεν είσαι εσύ από ολοπρόβατο του Ισραήλ, δεν ήρθα για σένα. Εκεί όμως αυτή η γυναίκα συνέχισε να προσκυνάει τον Χριστό. Συνέχεια να είναι εκεί δίπλα στον Κύριο. Μα πώς είναι δυνατόν να σου λέει ο Κύριος, παράξενα να σου λέει ο Κύριος ότι δεν ήρθα για σένα και εσύ να συνεχίζεις να είσαι δίπλα στον Χριστό? Αυτή είναι η γνησιότητα της πίστης, αδελφοί, αλλά και της αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού. Και όταν της είπε ο Κύριος ότι είσαι και ένα κοινάριο, γι' αυτό όταν στρέφονται όλα γύρω από τον εαυτό μας, αδελφοί, και είμαστε λίγο εγωκεντρικοί χαρακτήρες, μας έδειξε ο Κύριος, θύχτηκα από τον Κύριο, με πρόσβαλε ο Κύριος, με πρόσβαλε η Εκκλησία, με πρόσβαλαν οι αδελφοί, μου μιλήσαν άσχημα αμέσως, έναν εγωισμό. Δεν το θέλει αυτό ο Κύριος, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να σκύψουμε το κεφάλι μας. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά για ποιον εργαζόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά σε ποιον έχουμε πιστέψει. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι δίπλα μας είναι ο Χριστός. Είναι ο Κύριος. Σε αυτό το χώρο είναι ο Χριστός. Δεν μπορώ να αντιδράσω όπως θέλω. Θυμώνω. Μιλάω άσχημα. Σε ποιον? Μα ο Κύριος είναι εδώ. Μα ξέρεις, αδελφέ, μου μίλησε λίγο απότομα, μου μίλησε άσχημα, με αδίκησε και πρέπει να αντιδράσεις. Και πρέπει και εσύ να τα αποδώσεις. Και πρέπει εσύ να μιλήσεις άσχημα. Άραγε, όλα θέλουμε πολλές φορές να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας. Δεν λογαριάζουμε τον Κύριο, ότι ο Κύριος είναι παρόν, ότι πρέπει να προσέξω το πώς θα μιλήσω, να μην βγει κανένα σαπρός λόγος από το στόμα μου, αλλά να φέρνω οικοδομή και ευλογία, να ταπεινωθώ όπως έκανε και ο Κύριος. Είδαμε μία λεπτομέρεια κατά την ικανότητα. Ο Κύριος πολλές φορές λέει, τι είπε, μάθετε από μου, λέει, ότι είμαι, λέει, πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μάθετε. Το έμαθα. Βοήθησέ μας, Κύριε, να το μαθαίνουμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Αλλά πώς όμως, πώς θα το μάθω και γρηγορότερα να το μάθω? Όταν πραγματικά αγαπάω το Χριστό και έχω αυτή την πιστότητα στο Χριστό, αδελφοί. Όταν θέλω τον Κύριο μέσα στη ζωή μου. Όταν έχω δώσει αξία στο Χριστό, όχι στον εαυτό μου. Όχι στον εαυτό μου, όχι στην καλοπέρασή μου, αλλά στο Χριστό. Και έρχεται, αδελφοί, αυτός με ένα τάλατο. Θα λέγαμε οι πέντε, οι δύο, δοκιμαστήκανε, βγήκανε δόκιμοι. Πραγματικά. Τώρα όμως αυτός με το ένα τάλατο. Και αυτός με το ένα τάλαντο έχει τον ίδιο Κύριο με τους άλλους.
την ίδια οδηγία. Έπρεπε και αυτός το ένα που πήρε να το αυξήσει, ώστε να δώσει δύο στον Κύριο. Ένα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που έχεις ένα. Αλλά όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, πρόσφερε δύο στον Χριστό. Πες, Κύριε, εγώ σου δίνω δύο τώρα. Γιατί αυτό που μου έδωσες, το λίγο, που μου το εμπιστεύτηκες μέσα στη ζωή μου, και ξέρεις, αδελφή, ό,τι μας δίνει ο Κύριος, είτε λίγο είτε πολύ, να ξέρουμε κάτι, ότι δεν το αξίζουμε. Ότι είμαστε αχροί δούλοι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι γιατί είσαι ξύπνιος, όχι γιατί είσαι καλός, όχι γιατί είσαι όμορφος. Είπαμε, κατά την ικανότητα του καθενός. Αλλά ό,τι δίνει είναι δώρο, αδελφοί. Είναι δώρο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δώρο. Και ποιος εσύ λοιπόν να θάψεις το χάρισμα? Και ποιος εσύ να θάψεις το τάλαντο? Από τη στιγμή που στο εμπιστεύθηκε, στο δώρησε. Μα ξέρεις, αδερφέ, έχω χρόνια να πληρωθώ, να προφητεύσω. Μα σου εμπιστεύθηκε, κάποτε το ζήτησες. Κάποτε ζήτησες από τον Κύριο να σου δώσει χάρισμα. Να σου δώσει χαρίσματα. Κάποτε ζήτησες από τον Κύριο να σε αξιώσει να εργάζεσαι για Αυτόν και εργαζόσουν για Αυτόν. Τώρα τι γίνεται? Τώρα δεν είμαι ο αγαθός και πιστός δούλος, αλλά γίνομαι ο πονηρός και ο οκνηρός δούλος. Και λέει, προσελθόν δε και ο λαβών το εν τάλαντο, είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθε δεν διασκόρπισες. Οι άλλοι πώς δεν αισθάνονται ότι είναι σκληρός άνθρωπος ο Κύριος? Μα ο ίδιος ο Κύριος είναι. Την ίδια αγάπη έχει και για τους τρεις. Γιατί αισθάνεσαι εσύ λοιπόν τώρα ότι ο Κύριος είναι σκληρός? Γιατί έχεις τέτοια άποψη για το Θεό? Γιατί, όπως είπαμε, αισθάνεσαι ότι αδικήθηκες από τη ζωή? Μα είναι σκληρός ο Κύριος. Και μπαίνει φόβος μέσα μου. Και θερίζων όπου δεν διασκόρπισας. Και φοβήθηκα ή πήγα και έκρυψα τον τάλαντό σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σον. Πήγα και το έκρυψα. Φοβήθηκα. Μα είναι να φοβάσαι? Να φοβάσαι να εργάζεσαι για το Θεό? Γιατί? Γιατί έχουν μπει άλλα μέσα στην καρδιά σου, αδελφέ μου και αδελφοί. Έχουν εισχωρήσει άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά σου. Γιατί βλέπεις έτσι το Θεό? Γιατί έχουν πει άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά σου και δεν βλέπεις καθαρά και έχει χαλάσει η καρδιά σου. Όχι ο Θεός τη χάλασε απέναντί σου, αλλά εσύ τη χάλασες απέναντι στο Θεό. Ο Κύριος είναι πιστός, αδελφοί. Είναι πιστός. Εμείς απιστούμε. Κύριος είναι πιστός. Δεν αναιρεί το λόγο του. Εμείς αναιρούμε το λόγο μας, αδελφοί. Άραγε, εγώ θα πρέπει να κοιτάξω. Εγώ. Όχι ο Κύριος. Είπαμε, ο Κύριος έχει κάνει τα πάντα και τα καλύτερα, τα συνεχόμενα για τη σωτηρία μας. Εγώ όμως θα πρέπει να κοιτάξω σήμερα τη σχέση μου με τον Χριστό. Δεν φταίει ο Κύριος αν είμαι σήμερα απομακρυσμένος. Δεν φταίει ο Κύριος σήμερα. Μπορεί να είμαι σκανδαλισμένος. Μπορεί να είμαι απόμακρος. Δεν φταίει η Εκκλησία του Χριστού. Δεν φταίνε τα αδέλφια. Δεν φταίνε οι εργάτες. Δεν φταίνε οι καταστάσεις στη ζωή σου. Αλλά φταίς εσύ. Φταίει η καρδιά σου. Και όσο γρήγορα το αποδεχτείς μέσα στην ζωή σου, τόσο πιο εύκολα θα σε ελευθερώσει και ο Κύριος. Είναι πολύ σημαντικό η αναγνώριση, αδελφοί. Να πάω στον Κύριο, ναι Κύριε, ναι Κύριε, έχω τυφλωθεί.
Ναι, Κύριε, έχω χάσει την όρασή μου σήμερα. Δεν μπορώ να δω καθαρά. Ναι, Κύριε, η καρδιά μου είναι... Έχω πίκρα, έχω στενοχώρια, είναι σκοτεινή, είμαι απόμακρος, είμαι αποστατημένος. Βοήθησέ με, Κύριε. Τι λέτε, βοηθάει ο Κύριος? Αν βοηθάει, αδελφοί, αν βοηθάει. Αν αισθάνεσαι σήμερα ότι βουλιάζεις, πραγματικά ότι βουλιάζεις, τι έκανε ο Πέτρος, αδελφοί? Έκραξε τον Κύριο. Ιησού Χριστέ, κράξε τον Κύριο. Κράξε με τη φωνή σου. Να επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού σήμερα. Μπορεί να σε ελευθερώσει ο Κύριος από την κατάσταση που περνάς και ζεις. Που μπορεί να είσαι σήμερα εχμάλωτος, δεμένος με αλυσίδες. Γιατί ήθελες κι εσύ να δεθείς. Και έρχεται, λέει, λοιπόν, αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού και είπε προς αυτόν, πονηρέ, δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγων όθεν δεν διασκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου εις τους τραπεζίτες και ελθόν εγώ ήθελα να λάβει το αιμόν μετά τόκο. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Να μας βοηθήσει ο Κύριος να κάνουμε καλή διαχείριση, αδελφοί. Να είμαστε καλοί οικονόμοι. Γιατί τι λέει εδώ? Πήρε το τάλαντο ο Κύριος από αυτόν τον ένα και το έδωσε στους 10, αδελφοί. Αν δεν σταθείς εσύ πιστός σε αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος μέσα στη ζωή σου, ξέρετε κάτι, αδελφοί? Ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Αυτό είναι σίγουρο, αδελφοί. Ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Αλλά γιατί να μείνεις εσύ και εγώ? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό όχι κάποτε υπηρετήσαμε τον Κύριο, αδελφοί, και τους Αγίους, να συνεχίζουμε να υπηρετούμε τον Κύριο μέχρι που θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί.